είμαστε, λέει, μέσα στον κόσμο, βλέπω, λέει, ανοίγει μία πόρτα, γιατί κάθε μέρα εξομολογεί ο πατέρας. Ανοίγει, λέει, η πόρτα, λέει, από το εξομολογητήριο του πατρός Εφραίμ και με φωνάζει με το όνομά μου και με καλεί να πάω μέσα. Θα μου μιλήσει. Λοιπόν, μου λέει, έχεις καλό κινητό, μοντέρνο, σύγχρονο, του λέει. Ναι, θέλω να πάρω ένα τηλέφωνο στο Άγιον Όρος, του λέει. Ξέρεις τι εστί Άγιον Όρος? Λέει, όχι. Λέει, το Άγιον Όρος, του λέει, παιδί μου, βρίσκεται στην Ελλάδα. Είναι μια γωνιά που έχει όλο μοναστήρια. Γι' αυτό θέλω να είναι καλό το κινητό. Να μην μου κάνει βραχυκυκλώματα, ναι, και δεν ακούω, του λέει. Λοιπόν, γράψε ένα τηλέφωνο, του λέει, γράψε ένα τηλέφωνο. Του δίνει το τηλέφωνο του Αγίου Όρους, της Μονής του Αγίου Όρους, και του λέει, εγώ δεν θα σε ενοχλήσω πάλι, θα το έχεις υπόψη, μετά μια-δυο ώρες, κοίταξε να ανοίξεις γραμμή και να έρθεις να μου το δώσεις να μιλήσω. Καλό το Άγιον Όρος, είχα φτάσει και στο εξομολογητήριο του πατρός Εφραίμ, και άκουσα, λέει, να μου απαντήσουν από την Ελλάδα. Τους λέω στα αγγλικά, στα αμερικάνικα, ας πούμε ότι τηλεφωνώ από την Αριζόνα, μισό λεπτό να σας δώσω τον πατέρα Εφραίμ να σας μιλήσει. Και προσπόρησα, λέει, προς το εξομολογητήριο. Λέει, ποιον πατέρα Εφραίμ, λέει ο μοναχός. Λέει, τον πατέρα Εφραίμ από την Αριζόνα, μισό λεπτό. Ανοίγω, λέει, το εξομολογητήριο, ωστόσο μου λέει αυτός, μα ο πατήρ Εφραίμ είναι εδώ. Δεν είναι στην Αριζόνα. Του λέει, μάλιστα θέλει να σας μιλήσει. Και το παίρνει το ακουστικό πατήρ Εφραίμ και του λέει, έλα Τζον, του λέει, γι' αυτό σου είπα να τηλεφωνήσεις. Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε, εγώ από τον Άγιον Όρος και εσύ από την Αριζόνα. Και για να δεις τι εστί ορθοδοξία, και τι είναι χάρης πνεύματος. Εγώ δεν τα ξέρω. Δεν τα ξέρω. Του λέει, θα τα πούμε σύντομα, Τζον. Στείλει άλατος εγώ, όντως δεν ήταν στο εξομολογητήριο, εκεί, μεταξύ στην πόρτα, το θρονί του ήταν άδειο και βγήκα έξω ανατριχιασμένος και λοιπά και άρχισα να διηγούμε το περιστατικό στους φίλους μου. Όταν το τελείωσα, βγαίνει πάλι από την πόρτα και μου λέει, «Come on, John», τον καλεί πάλι μέσα, είχε επιστρέψει. Τον κάλεσε μέσα. Του λέει, πώς σου φάνηκε το περιστατικό.